Θεωρείτε ότι αλλάζει τα δεδομένα η αποκάλυψη που κάνει το We Are Solomon, ότι δηλαδή ενημερώθηκαν μέσω του alarm phone οι αρχές και η Frontex, και μάλιστα η Frontex επιβεβαίωσε ότι μετέφερε το αίτημα, το SOS στις ελληνικές αρχές, και υπάρχει γραπτά εννοώ. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να υπογραμμίσουμε από την αρχή ότι για μας, για το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή, μιλώντας για το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, μιλήσαμε για ένα έγκλημα, όχι απλά για ένα δυστύχημα. Και σε κάθε έγκλημα πρέπει να βρούμε τις ευθύνες και τους ενόχους. Φυσικά υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες, υπάρχει κατά τη γνώμη μας όλο αυτό το άδικο πλαίσιο της καταστολής και του εγκλωβισμού που δυστυχώς διαμορφώνει το έδαφος για την ασίδωτη δράση των διακινητών, για το ότι σπρώχνονται οι ξεριζωμένοι ακριβώς αυτά τα ταξίδια του τρόμου με αποτέλεσμα τα ναυάγια, τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στις άλλες της Μεσογείου και του Αιγαίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να διερευνήσουμε και για το συγκεκριμένο ναυάγιο. Και υπάρχουν ερωτήματα. Από την πρώτη στιγμή ο καθένας μπορούσε να αντιληφθεί αυτά τα ερωτήματα. Εσείς ποια εκτιμάτε ότι είναι τα ερωτήματα? Και δυστυχώς, στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τα οποία βεβαίως θα ελεγχθούν και τα λοιπά, πάντως ενισχύουν αυτά τα ερωτήματα και ενισχύουν ένα φόβο ότι ενδεχόμενα να είμαστε μπροστά σε μια επιχείρηση συγκάλυψης και των πραγματικών γεγονότων των ευθυνών για το συγκεκριμένο ναυάγιο. Ένα ερώτημα που βασανίζει τη σκέψη όλων με βάση την απλή κοινή λογική είναι ότι γνωρίζαμε ότι ένα σκάφος σε αυτή την κατάσταση υπερφορτωμένο, που το είδαμε όλοι στις φωτογραφίες, ήταν σε γνώση των αρχών, και παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν υπήρξε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ολοκληρωμένο για το πώς ενδεχόμενα θα αντιμετώπιζαν έναν άμεσο κίνδυνο που μπορούσε ο καθένας να τον αντιληφθεί και δυστυχώς συντελέστηκε για ένα τέτοιο ναυάγιο. Και γιατί και εμείς διαβάζουμε ειδικούς και άρθρα κτλ., είναι αυτό που περιγράφεται στη Διεθνή Σύμβαση για τη Διάσωση στην Ασφάλεια στη Θάλασσα κτλ., ως η φάση της αβεβαιότητας, που ήδη από την Τρίτη το πρωί είχαμε μπει σε αυτή τη φάση. Επομένως, δεν χρειαζόταν να περιμένουμε τα επόμενα, έπρεπε από την αρχή να σχεδιαστεί, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό που στην ίδια σύμβαση και στα ναυτιλιακά δεδομένα της έρευνας και της διάσωσης λέγεται η φάση του κινδύνου. Mm-hmm. Όταν δηλαδή θα επέλθει ο κίνδυνος, που δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση συντελέστηκε, να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Πάω και στην κυρία Γεράκη, μία κουβέντα και από εσάς, κυρία Γεράκη. Ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι πλημμυρισμένοι από θλίψη και από οργή. Και όσο και αν ανεβαίνουν οι τόνοι, εδώ υπάρχουν ερωτηματικά που μένουν αναπάντητα. Και δεν μπορεί να παραβιάζει την κοινή λογική, να υποτιμιέται η νοημοσύνη μας. Ρωτάγαμε, λέει, αν θέλουν βοήθεια. Με ποιους άραγε μιλάγαμε? Με τους διακινητές μιλάγαμε, με τους δουλεμπόρους. Και μας είπανε δεν θέλουμε βοήθεια και φύγαμε. Σε ένα σκάφος που το βλέπαμε ότι είναι υπερφορτωμένο και το πιο πιθανό είναι να έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν. Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν και για το συγκεκριμένο ναυάγιο, όπως και για μια σειρά άλλα ναυάγια. Να θυμίσω μάλιστα ότι δυστυχώς η χώρα μας έχει καταδικαστεί για την πρακτική της σε συγκεκριμένο ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Γιατί, για παράδειγμα, τα πλοία που φεύγουν από την Τουρκία και τα φτάνουν στα Κύθυρα έχοντας διασχίσει το μισό Αιγαίο, δεν ξέρω αν αυτό δεν προβληματίζει κανέναν. Και εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που δεν είναι η πολιτική της έρευνας και της διάσωσης, είναι η πολιτική της καταστολής, είναι η πολιτική, αν θέλετε, του διωγμού των προσφύγων και των μεταναστών, που πρέπει πάση θυσία, γιατί δυστυχώς αυτό είναι, να φύγουν από την επικράτεια του ενός ή του άλλου κράτους για να μην πάρουμε την ευθύνη. Γιατί πείρα υπάρχει και ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. 26.900 νεκροί και αγνοούμενοι στις θάλασσες του Μεσογείου και του Αιγαίου από το 2014. Αποδεικνύεται λοιπόν εκ του αποτελέσματος ότι τα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται όπως πρέπει. Μάλιστα. Ούτε πράττουμε τα δέοντα. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς μιλάμε δυστυχώς μάλλον για το χειρότερο ναυάγιο που έχει συμβεί στις θάλασσες του Αιγαίου, πράγματι η ψυχραιμία και η αυτοσυγκράτηση, πώς να το πω, σε όλους ταιριάζει. Σε όλους. Ευχαριστώ.